Καλησπέρα σε όλους και όλες. Θέλουμε κι εμείς να χαιρετήσουμε και να εκφράσουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στη σημερινή κινητοποίηση, όχι μόνο εκδήλωση όπως υπόθηκε, μια κινητοποίηση μαζική, ελπιδοφόρα, που είναι και ο μοναδικός ασφαλής δρόμος για να μην προχωρήσουν, για να ακυρωθούν αυτά τα σχέδια που θέλουν να δώσουν τη χαριστική βολή στο πεντελικό όρος. Μην περιμένετε λύσεις και δικαίωση μόνο από τα δικαστήρια και από τους νόμους. Δυστυχώς, η περιβαλλοντική νομοθεσία που έχει διαμορφωθεί όλα αυτά τα χρόνια από όλους όσους κυβέρνησαν, δεν είναι με κριτήριο την προστασία του περιβάλλοντος και τις ανάγκες μας. Διαμορφώθηκε με κριτήριο τα συμφέροντα των επενδυτών, των μεγάλων επιχειρηματιών που θέλουν να εκμεταλλευτούν ακόμη και αυτόν τον τελευταίο πνεύμονα πρασίνου στην Αττική. Οι κάτοικοι της περιοχής είναι αντιμέτωποι όμως όχι μόνο με αυτά τα σχέδια. Είναι αντιμέτωποι και με την υποκρισία και με την κοροϊδία. Γιατί δείτε το εξής. Σχέδια σαν και αυτά που προετοιμάζουν υλοποιούνται γρήγορα με νομικά παραθυράκια και με fast track διαδικασίες. Όταν όμως είναι να προστατευτούν οι ίδιοι κάτοικοι, όπως πριν λίγους μήνες με την κακοκαιρία, με τους κλεισμένους δρόμους, με τις διακοπές ρεύματος για μέρες, τότε εμφανίζονται η γραφειοκρατία, τότε αποκαλύπτονται οι μεγάλες ελλείψεις, τότε εμφανίζεται η διαχρονική εγκατάλειψη των δασών και όλες οι προκλητικές δικαιολογίες που ακούγαμε. Θέλει αγώνα, θέλει και προσοχή. Γιατί θα ακούσουμε το επόμενο διάστημα πολλά και πολλούς. Το νέο παραμύθι είναι αυτό της πράσινης οικονομίας που ακούμε. Η πράσινη ανάκαμψη, η πράσινη ανάπτυξη. Αυτό που στην πραγματικότητα είναι αυτό που ζούμε. Δηλαδή η παράδοση δασών, βουνών, του φυσικού πλούτου που θα έπρεπε να αξιοποιείται και να προστατεύεται για τις ανάγκες μας, για τα μεγάλα συμφέροντα. Αυτό πρέπει να εμποδίσουμε. Έχουμε το δίκιο με το μέρος μας και το δίκιο στη συγκεκριμένη περίπτωση λέει καμία παράδοση στα μεγάλα συμφέροντα βουνών, δασών, του φυσικού πλούτου. Καλή δύναμη και καλό αγώνα.